Φίλες και φίλοι, γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος από το Πρόγνωση και σήμερα θα κάνουμε μία πρόβλεψη η οποία είναι, πώς την έχω βάλει εδώ πέρα να την κάνουμε, μου το ζήτησε μια κοπέλα, λοιπόν, έχει ερωτικό φούντομα για σένα, αυτή θα είναι η πρόβλεψή μας σήμερα, το άνοιγμά μας. Το ερώτημα σήμερα είναι, έχει ερωτικό φούντομα για εσένα, αυτό θα δούμε με τις κάρτες μας σήμερα. Και πριν μπούμε να δούμε τις κάρτες μας, θέλω να ξεκινήσω να σας πω για να σας ενημερώσω, επειδή με παίρνετε πολλά τηλέφωνα σε κάποιους, δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πρώτον, να σας πω ότι στις γραμμές μας λειτουργούμε όλο το 24ωρο και επειδή γίνεται ένας χαμός, αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε μήνυμα στο κινητό για να επικοινωνήσουμε, να σας πούμε πότε είμαστε διαθέσιμοι στις γραμμές, για να πάρετε άμεσα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Από εκεί και πέρα για προσωπικά και τηλεφωνικά ραντεβού μπορείτε να καλέσετε το γραφείο μας. Και πάλι, αν δεν απαντάω και για πληροφορίες και για παραγγελίες, αν δεν απαντάω, στείλτε μου μήνυμα και θα σας πάρω εγώ το συντομότερο δυνατό. Και τώρα παίρνω να σας ενημερώσω, γι' αυτό ξεκινάω να σας ενημερώσω, γιατί με ρωτάτε, οπότε να βοηθήσω όσο μπορώ στο γενικό. Για τα αρώματά μας και τις κρέμες μας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τη σειρά με τα σμυρναϊκά αρώματα, τα οποία είναι με τη συνταγή από τη γιαγιά μου, η οποία είναι μαγική συνταγή και πολύ ισχυρή και είναι και ενεργοποιημένα και ισχυρά τα αρώματά μας στα σμυρναϊκά. Θα τα πω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Λοιπόν, το ίδιο ισχύουν και οι κρέμες μας, οι αλυφές μας, οι οποίες οι αλυφές έχουν να κάνουν και τα αρώματα, έτσι, για επανασυνδέσεις, για ερωτικά φουντώματα, για ερωτική έλξη, για να φτιάξει κατάσταση μεταξύ σας, για να παγώσουν βλαβερά λόγια και έργα, αλλά και για προστασία, καθαρισμό ή λύσιμο. Το άρωμα και τα κεριά που έχουμε δουλεύουν ενεργειακά. Το άρωμα καλό είναι, το χρησιμοποιείτε όταν έχετε κιόλας και μια επαφή. Χρησιμοποιείτε και χωρίς να έχουμε καμιά επαφή με το άλλο άτομο, έτσι, να το ξεκινήσω εκεί. Όμως ένα πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι αν έχεις μια επαφή με ένα άτομο το οποίο όμως δεν έχει αγγίγματα, μπορεί να φορέσεις το άρωμα για να βοηθήσεις την κατάσταση να πετύχεις το σκοπό σου. Αν έχεις όμως και αγγίγματα, αλλά δεν προχωράει η κατάσταση, θες μια επανασύνδεση. Βγαίνετε, πίνετε, αγγίζεστε, αλλά δεν γίνεται αυτή η επανασύνδεση, δεν γίνεται σεξάκι. Λοιπόν, υπάρχουν οι κρέμες για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και τη σειρά, την καινούρια, η οποία είναι με ανατολίτικη μαγική συνταγή και είναι τα Oriental. Oriental, όπως το λέω εγώ. Oriental, όπως το ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα, σε άρωμα, το οποίο είναι 2-1. Ας πούμε, βοηθάει το συγκεκριμένο, βοηθάει για ερωτική επικοινωνία και επανασύνδεση. Δεν χρειάζεται να πάρετε δύο ξεχωριστά προϊόντα. Παίρνετε ένα άρωμα, είναι 2-1. Υπάρχουν συνδυασμοί, διπλοί συνδυασμοί σε κάθε μπουκαλάκι. Οπότε βοηθάει την κατάσταση και συμφέρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και τις κρέμες μας, εντάξει, τις Oriental, οι οποίες και αυτές έχουν να κάνουν στη φάση άμα υπάρχει κάποια επαφή. Το άρωμα βοηθάει, και το ξαναλέω, τα αρώματα, ακόμα και οι κρέμες βοηθάνε, έχετε δεν έχετε επαφή. Το θέμα είναι τι προϊόν σας ταιριάζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το πλεονέκτημά τους είναι ότι αν έχετε κοντινή επικοινωνία, μπορεί να φορέσεις ένα άρωμα για να έρθετε πιο κοντά και άμα είστε πιο κοντά για να πετύχεις ο στόχος, μπορεί να φορέσεις την κρέμα. Όλα γίνονται σκαλοπάτι-σκαλοπάτι ή αναλόγως το πρόβλημα του καθενός. Λοιπόν, γιατί πολλοί ζητάτε γρήγορα πράγματα και γρήγορα πράγματα δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Θέλουν κάποιο χρόνο και θέλουν κάποια βήματα. Όποιος ξεκινάει κάτι τέτοιο πρέπει να ξέρει που μπαίνει. Υπάρχει και μια πολύ καλή σειρά στην τηλεόραση που παίζονταν παλιά, δεν θέλω να μπω και να ονομάσω τίποτα, που έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ακόμα και εκείνη η σειρά έδειχνε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμα και το άτομο το οποίο υποτίθεται στο έργο μέσα, στη σειρά μέσα, ήταν κορυφαίο σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε να σας πω και για τα μελισσοκέρια μας τα κόκκινα, που είναι για ερωτικά δεσίματα, ερωτικές επικοινωνίες κλπ, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ή μαζί, τα τυλίγετε μαζί για ένα ερωτικό δέσιμο ή για μια επανασύνδεση, και τα μαύρα μας, τα οποία είναι για χωρισμούς, για διχασμούς, για κάποιες καταστροφές ή για χωρισμός, ο οποίος είναι σε ένα ζευγάρι, επειδή με ρωτάτε θα ξαναλέω, που μπορεί να πάρετε ένα μαύρο και ένα κόκκινο, να τα φτιάξετε και να κάνετε τη δουλειά σας. Λοιπόν, και υπάρχουν και τα στικάκια μας τα οποία είναι πιο ελαφριά, τα οποία εγώ τα προτείνω γενικά να μην ξεκινάτε σε κάτι βαριά, τα οποία αν θέλετε για χωρισμό ή οτιδήποτε, ξεκινήστε με αυτά. Πρώτα όμως πρέπει να ξέρω την περίπτωσή σας, γιατί υπάρχουν και συνέπειες αυτά. Και υπάρχουν τα στικάκια μας και γενικά για ερωτικές επαναφορές, για ερωτικά φουντώματα, διάφορα. Τα είπα στα γρήγορα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξεκινάμε να μπούμε τώρα
Να το ξαναπώ τώρα γιατί κόλλησα να το δω εδώ πέρα, μισό λεπτάκι. Έχει ερωτικό φούντομα για σένα. Ίσως να με βλέπετε λίγο στην τσίτα. Είμαι στην τσίτα γιατί προσπαθώ να ανταπεξέλθω στις γραμμές, στα προσωπικά σας ραντεβού, στις τηλεφωνικές συνεδρίες και να σας προετοιμάσω και τα αρώματα που μου ζητάτε. Και απλά είμαι λίγο στην τσίτα γενικά, γιατί όταν είμαι σε ένταση να τα δημιουργήσω όλα αυτά, δεν μπορώ να κάνω μετά μια πρόληψη και να είμαι χαλαρός. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε να δούμε αν έχει ερωτικό φούντομα για σένα το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βάλε στο μυαλό σου το άτομο που σε ενδιαφέρει και επέλεξε διαισθητικά το πακέτο σου. Φτιάχνουμε τρία πακετάκια. Και ένα, δύο και τρία. Επέλεξε τα τρία πακετάκια μας, ένα από τα τρία πακετάκια μας, διαισθητικά, με το πρώτο πακέτο που σου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, και αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε με σένα που επέλεξες το πρώτο πακέτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πολύ απλά πράγματα με τα βασικά. Αν είστε σε ένα γάμο, είσαι μια σοβαρή σχέση, σε ένα αρεβόνα, οτιδήποτε πήγαινε σοβαρά και χάλασε, μου δείχνει εδώ πέρα ότι το άτομο αυτό μου δείχνει θέλει συμφιλίωση. Δεν βλέπω το κομμάτι στο ερωτικό φούντομα. Όμως μου δείχνει εδώ πέρα ότι αν είστε σε μια φάση γάμου, ιστορίες και αν έχετε προβλήματα, θέλει στην ουσία συμφιλίωση. Αν είστε χωρισμένοι, θέλει στην ουσία επανασύνδεση. Στη φάση που είστε χωρισμένοι, σε οποιαδήποτε κατάσταση είστε ή παγωμένοι, μου δείχνει το άτομο αυτό ότι θέλει να τα ξαναβρείτε, γιατί μου δείχνει εδώ τη φιλική κατάσταση, μου δείχνει εδώ πέρα ότι χρειάζεται δουλειά για να το πετύχει αυτό και θέλει να δημιουργηθεί και μια ευκαιρία για να τα καταφέρει. Λοιπόν, μια αβεβαιότητα αν θα το πετύχει αυτό και μου δείχνει εδώ πέρα γενικά μια νέα προσπάθεια. Τι γίνεται τώρα, νέα προσπάθεια. Όταν είστε χωρισμένοι, το συγκεκριμένο άτομο δεν το βλέπω να είναι ερωτικά φουντωμένο μαζί σου. Το βλέπω όμως να έχει όμως κάποια, πώς να το πω τώρα, αισθήματα, κάτι να τον κρατάει, να σε θέλει στην ουσία. Γιατί μπορεί να είναι και το κόλλημα, να είναι και το καρμικό κομμάτι. Φούντωμα όμως, φούντωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάνουμε το άνοιγμα, δεν το βλέπω να έχει ερωτικό φούντωμα. Βλέπω όμως στην ουσία να μην μπορεί να ξεκολλήσει από σένα. Βλέπω να θέλει να πηγαίνει μπροστά και παρόλα αυτά να κοιτάει πίσω. Άρα το συγκεκριμένο άτομο θέλει να πάει μπροστά για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά όμως το κρατάει πίσω. Οπότε θεωρώ κάποια στιγμή, σε κάποιους από εσάς, δεν μπορεί να είναι σε όλους γιατί είναι γενική πρόβλεψη, εντάξει, ή θα παραμείνει σε μια στασιμότητα για πολύ καιρό και δεν θα προχωρήσει μπροστά, ή αν θα προχωρήσει μπροστά δεν θα περάσει καλά και θα θέλει να ξαναγυρίσει πίσω, και μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι ότι αν είστε σε μια επίσημη σχέση, εντάξει, για επίσημη σχέση μιλάω, για ένα αρεβόνα ή ένα γάμο, μου δείχνει εδώ πέρα νέες προσπάθειες. Νέες προσπάθειες αν έχετε χωρίσει για να τα ξαναβρείτε, νέες προσπάθειες αν είστε παγωμένοι για να βελτιώσετε την κατάσταση και μου δείχνει και αν είστε μαζί φυσικά νέες προσπάθειες για να πάτε στο επόμενο βήμα. Άρα το άτομο αυτό σε βλέπει εσένα σοβαρά. Έχετε περάσει το κομμάτι ή δεν υπάρχει μεταξύ σας ακόμα το φούντομα αυτό το ερωτικό, όμως υπάρχουν άλλα πράγματα που κρατάνε αυτή τη σχέση και νιώθει πράγματα για σένα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα με εσένα που επέλεξε το δεύτερο πακέτο. Εδώ εσένα που επέλεξε το δεύτερο πακέτο, δεν ξέρω τι είναι αυτές, μια στεναχώρια μου δείχνει εδώ πέρα από κάποιες διαμάχες. Διαμάχες εδώ πέρα, τσακωμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ίσως μου δείχνει εδώ πέρα γενικά κάποιος από εσάς τους δύο να ζητάει παραπάνω πράγματα από ό,τι μπορεί να αντέξει αυτή η κατάσταση, αυτή η σχέση, οτιδήποτε. Και κατέληξε το άτομο αυτό να κάνει κινήσεις, μου δείχνει εδώ πέρα, χωρίς να τη σκεφτεί. Εντάξει, γενικά ή κάνει κινήσεις, αν είστε τώρα μαζί, χωρίς να τη σκεφτεί και τελικά πληγώνει ο ένας τον άλλον και σας πληγώνει ίσως. Άρα ένα πλήγωμα βγαίνει επειδή αυτός ή αυτή, αναλόγως ποιο είναι το άτομο που σας ενδιαφέρει, δεν μπορεί να κάνει σωστό προγραμματισμό, ίσως ακόμα να μην μπορεί να πάρει πολλές ευθύνες γενικά και να πάρει πολλά ζόρια και γενικά ίσως μεταξύ σας να ζητάτε ο ένας από τον άλλον πράγματα που δεν μπορεί να τα δώσει. Οπότε βλέπω εδώ πέρα ότι στην ουσία ένα πλήγωμα ή σας το δημιουργεί ή και αυτός ο συγκεκριμένο άτομο, αυτό σημαίνει ότι και αυτός είναι πληγωμένος από όλη αυτή την κατάσταση.
Και μου δείχνει εδώ πέρα ότι ναι, μου δείχνει το ερωτικό φούντομα και μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι, το άτομο, το οποίο θέλει, μου δείχνει εδώ πέρα, να είναι το βασικό πρόσωπο στη ζωή σου, αλλά τα θέλει όλα δικά του. Άρα είναι και ερωτικά φουντωμένο μαζί σου και αυτό που ψάχνει, το ψάχνει ένα άτομο το οποίο να μπορεί να στηριχθεί και να μπορεί να έχει μια κοινή πορεία, αλλά κοινή πορεία χωρίς καμπανεβάσματα και να υπάρχουν λύσεις. Τώρα, αν τα σκαμπανεβάσματα αυτά τα δημιουργεί ο ίδιος, το άλλο πρόσωπο δηλαδή, αυτό στο μυαλό του μπορεί να έχει τη φάση ότι θέλω χωρίς καμπανεβάσματα. Τι σημαίνει για αυτόν όμως εδώ πέρα το χωρίς καμπανεβάσματα? Σημαίνει να λέει πράγματα και εσύ να κάνεις την πάθεια. Τώρα, το αν η κατάσταση γενικά, σε οποιαδήποτε φάση είστε, θέλετε να πετύχετε μια οποιαδήποτε κατάσταση, καλό είναι να, για να τα καταφέρεις να χρησιμοποιήσεις διπλωματία. Στο συγκεκριμένο άτομο που είναι λίγο ατομιστής και λίγο θέλει να περνάει ο λόγος του, καλό είναι να κάνεις εσύ λίγο την πάπια ούτως ή άλλως, οπότε να μπορείς να περνάς το δικό σου με άλλο τρόπο. Ας τον ονομίσεις το δικό του ότι περνάει και θα περνάς στο δικό σου με άλλο τρόπο. Σκέψου το έτσι. Γιατί εδώ μου δείχνει θέλει να τα έχει όλα δικά του. Εντάξει, και μου δείχνει εδώ πέρα και τον αυτοκράτορα, ο οποίος θέλει να έχει το πάνω χέρι και να ελέγχει τις καταστάσεις. Δεν σε πειράζει. Εντάξει, εσύ μπορείς να τα καταφέρεις διαφορετικά. Από εκεί και πέρα βλέπω ένα άτομο το οποίο γουστάρει να είστε μαζί. Εντάξει, και μου δείχνει εδώ πέρα και το ερωτικό φούντομα μου δείχνει εδώ πέρα. Και στεναχώρια σε κατάσταση που είναι χάλια και ίσως που έχετε χωρίσει, ίσως που είστε απομακρυσμένοι. Οπότε ναι, σε σένα βλέπω ερωτικό φούντομα και το ερωτικό φούντομα αυτό, να ξέρεις, έχει και διαμάχες. Αν είστε χωρισμένοι, στο πότε να κάνει την κίνηση. Δηλαδή, με τον εαυτό του να την κάνω τώρα, να την κάνω μετά, ή διαμάχες ή προσπαθεί να βρει το σωστό timing. Λοιπόν, και αν ακόμα τώρα επικοινωνείτε, προσπάθησε να λιάνεις λίγο τις καταστάσεις για να κάνει πιο εύκολα την κίνηση. Έχει ερωτικό φούντομα για σένα, σε βλέπει ερωτικά εδώ πέρα, μου δείχνει. Εντάξει, και στην ουσία το κομμάτι είναι διπλό. Σε βλέπει και ερωτικά, αλλά θέλει και κάτι παραπάνω μαζί σου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα, σε σένα που επιλέξεις το τρίτο πακέτο. Έχει ερωτικό φούντομα για σένα. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπω λίγο την κατάσταση περίεργη. Εδώ πέρα βλέπω ότι μπορεί να περιμένεις ένα μήνυμα νέα επικοινωνία ή γενικά κινήσεις από το συγκεκριμένο άτομο, αλλά βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι το συγκεκριμένο άτομο. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι η κατάσταση δικιά σας είναι σαν να έχει τελειώσει, ακόμα και μαζί να είστε, είναι σαν να έχει τελειώσει. Δεν έχει ούτε ερωτικό φούντομα, ούτε τον ενδιαφέρει η συνέχεια. Όσες προσπάθειες και αν κάνετε εσείς, μου δείχνει εδώ πέρα για να ισορροπήσετε τις καταστάσεις, βλέπω ότι ξαφνικά ανατροπές, γιατί αυτός θέλει μια νέα προσπάθεια. Θέλει να αλλάξει γενικά σελίδα στη ζωή του. Μου τον δείχνει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή ότι προτιμάει να είναι μόνος του παρά ίσως μαζί σου. Και αν ακόμα και είστε μαζί και το σεξάκι έχει ελαχιστοποιηθεί, είναι γιατί δεν γουστάρει και κοιτάει άλλα πράγματα. Άρα αυτό το άνθρωπο, ο άνθρωπος ψάχνεται. Άρα δεν έχει ερωτικό φούντομα για σένα και ο άνθρωπος ψάχνει να βρει κάτι άλλο να έχει ερωτικό φούντομα. Μου τον δείχνει εδώ πέρα στην ουσία ή το έχει ήδη βρει ή πρόκειται να το βρει στην πορεία γιατί θα συνεχίσει την αναζήτηση αυτή. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι βρίσκει άτομο το οποίο του προκαλεί αυτό το ερωτικό φούντομα, αλλά δεν είσαι εσύ. Λοιπόν, οπότε, αν δεν είστε μαζί, θεωρώ ότι οι ελπίδες γενικά για να ξαναείστε μαζί είναι ελάχιστες. Αν είστε μαζί, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, προσπάθησε να το λύσεις, γιατί λείπει αυτό το ερωτικό φούντομα και αυτό ίσως να το στείλει σε μια άλλη αγκαλιά. Λοιπόν, και κάτι άλλο ήθελα να πω και κόλλησε στο μυαλό μου τώρα με το συγκεκριμένο άτομο. Ότι έχεις ακόμα το περιθώριο να, αν είστε μαζί, να προλάβεις τις καταστάσεις. Αν δεν είστε μαζί και τον βλέπεις να έρχεται και σου ζητήσει σεξάκι, να ξέρεις ότι δεν είναι ή να σου πει οτιδήποτε παραμύθι για να τα ξαναβρείτε, δεν έχει να κάνει με ερωτικό φούντομα, έχει να κάνει να καλύψει μια ανάγκη του, έχει να κάνει γενικά με το να καλύψει κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οπότε να ξέρεις, ερωτικό φούντομα δεν υπάρχει, δεν βλέπω ενδιαφέρον, βλέπω γενικά να ψάχνει κάτι άλλο. Οπότε σε περίπτωση που είστε μαζί, πρόσεχε το. Σε περίπτωση που δεν είστε μαζί, πάλι πρόσεχε το να γυρίσει, γιατί πάλι θα σηκωθεί κάποια στιγμή να φύγει. Και όπως λέω πάντα, οι προβλέψεις είναι γενικές. Οπότε μπορούν να καλύψουν πολλούς από εσάς, αλλά δεν μπορούν να σας καλύψουν όλους. Οπότε αν έχετε σοβαρό πρόβλημα, μη στηρίζεστε τα σοβαρά προβλήματα σε γενικές προβλέψεις, όποιες και αν είναι αυτές. Πάρετε την προσωπική σας πρόβλεψη από όπου και αν εμπιστεύεστε. Αυτό είναι που λέω πάντα. Λοιπόν, οπότε. Φίλες και φίλοι, ελπίζω και οι φίλοι μας που το ζήτησε αυτό να την καλύψαμε, να καλύψαμε και όλους εσάς τους υπόλοιπους που σας ενδιαφέρει
αυτό το πράγμα, αν το άτομο που είστε μαζί ή το άτομο που έχετε χωρίσει έχει ακόμα ερωτικό φούντομα για σένα. Ελπίζω με αυτό το βίντεο μαζί να ξεδιαλύναμε και λίγο κάποια απορίες που με παίρνετε συνέχεια τηλέφωνο για να μου πείτε για τα προϊόντα μας. Υπάρχουν στα Oriental, υπάρχουν συνδυασμοί διάφοροι. Υπάρχει για ερωτικό φούντομα και κρεβάτι, υπάρχει για ερωτική επικοινωνία και επανασύνδεση, υπάρχει για ένα νέο έρωτα και η εύνοια του νέου έρωτα, δηλαδή η εύνοια της τύχης για να βρεις ένα καινούριο έρωτα. Υπάρχουν οι προστασίες, εντάξει, και ο καθαρισμός που είναι μαζί δύο σε ένα, αν έχεις κάτι και ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίσει την αύρα και να σε προστατεύει. Εντάξει, στα μόνα που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει διπλό, γενικά σε όλα μας τα αρώματα και τα προϊόντα μας, είναι στο λύσιμο. Στο λύσιμο είναι, επειδή είναι μια δύσκολη κατάσταση, που ακόμα και εργασίες να κάνεις, εξώτια να κάνεις, είναι δύσκολη κατάσταση, εκεί παίρνεις και δοκιμάζεις το προϊόν μόνο για το συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μας καλέσετε. Σας είπα ότι αν δεν απαντάμε, αφήστε μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, απλά γιατί γίνεται ένας χαμός. Ο θόρυβος που ακούτε τώρα, γιατί μπορείτε να ακούσετε ότι τρέχει νερό, γιατί κάποιοι είχαν παραπονεθεί κάποτε επειδή το έπινε νερό ο Ερμής ή ο Σάμι, δεν ξέρω τι, και ότι ενοχλούσε, που δεν μας νοιάζει αυτός που τους ενοχλεί αυτό το πράγμα, γιατί εδώ πέρα είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια με τα παιδιά και είναι εδώ πέρα στην καθημερινότητά μας. Φυσικά όταν έρθετε για ραντεβού δεν θα τα δείτε, αλλά όμως εδώ πέρα τις υπόλοιπες ώρες είναι εδώ πέρα. Ένα νερό που ακούτε είναι το φίλτρο που βάλαμε για τη χελώνα μας, την οποία τη βρήκαμε στο δρόμο και την οποία τη χελώνα μας την είχαμε βρει στο δρόμο νεροχελώνα πριν 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα, και τις αναβαθμίσαμε το ενιδρίο, τις αναβαθμίσαμε τα φίλτρα και από εκεί που ήταν έξω στο δρόμο άστεγη, εντάξει είχε βρεθεί άστεγη, τώρα έχει βρεθεί σε βίλα, λοιπόν με πισίνα. Λοιπόν, το κρούτς κρούτς το άλλο είναι εδώ πέρα ο Ερμής που τρώει τα κόκαλα, οπότε παιδάκια σας ενημερώνω ότι αυτά είναι που ακούτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά.